ορισμένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν κατάσταση τρόμου στους διατροφολόγους. Ακόμα και η σκέψη και μόνο ότι θα πλησιάσουν στα χείλη σας θα σας προκαλέσει πανικό. Ενώ η αντίδραση ενός διατροφολόγου μπορεί να φαίνεται ακραία, το γεγονός είναι ότι αυτά δεν είναι αληθινά τρόφιμα. Έχουν υποστεί υπερβολική επεξεργασία και είναι γεμάτες από τεχνητά συστατικά, καθιστώντας τα τόσο αγνώριστα από την αρχική τους μορφή, που το σώμα σας απλώς δεν ξέρει τι να τα κάνει. Η τακτική κατανάλωση αυτών των τροφίμων δημιουργεί μια συσσόρευση τοξικών ουσιών που προκαλούν χάος στην υγεία σας, όπως δείχνουν εντυπωσιακές επιστημονικές μελέτες. Για να λέμε την αλήθεια, υπάρχουν τροφές που για χάρη της υγείας και της μακροζωίας δεν θα έπρεπε να τρώμε καθόλου ή τουλάχιστον να τρώμε πολύ σπάνια. Καθώς η κατανάλωσή μας αυτών των τροφίμων έχει αυξηθεί με την παρόδο των ετών, αυξήθηκαν και τα περιστατικά παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιακών παθήσεων, τριών από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες παγκοσμίως. Μεταξύ των διατροφολόγων, αυτά λέγεται ότι είναι η ρίζα κάθε κακού, όσον αφορά την υγεία. Ενώ αυτές οι τροφές μπορεί να φαίνονται σχετικά καλοήθεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες του καταλόγου, είναι πιο επικίνδυνες όταν καταναλώνονται τακτικά, και για πολλούς ανθρώπους αυτό το πράγμα συμβαίνει συχνά. Παίζουν επίσης μεγάλο ρόλο σε πολλές βαριά επεξεργασμένες τροφές, πράγμα που σημαίνει ότι αν τις αποφύγετε και αρχίσετε να ελέγχετε τους καταλόγους των συστατικών, θα βρεθείτε πολύ φυσικά να αποφεύγετε πιο επικίνδυνες τροφές. Η υγεία και η μέση σας θα σας ευχαριστούν. Πάμε να δούμε λοιπόν. Συχνά αναφέρεται ως δημόσιος εχθρός νούμερο 1. Αποτελεί σημαντική αιτία παχυσαρκίας και διαβήτη, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Η ζάχαρη ασκεί επίσης πίεση στο πάγκρεας, το σηκώτη και το πεπτικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα λέγεται ότι διακυβεύεται έως και 50% κάθε φορά που τρώτε ζάχαρη. Αυτά είναι κακά νέα για την υγεία σας, επειδή σας κάνει πιο επιρρεπείς σε κυριολογήματα, γρήπη, κατάθλιψη, ορμονική ανισορροπία, άγχος και αύξηση βάρους. Μόλις το 2012, ο Αμερικανός γιατρός Ρόμπερτ Λούστινγκ ζήτησε νόμους που να περιορίζουν τη ζάχαρη, σαν να ήταν καπνός, λόγω της επικίνδυνης επίδρασή της στην υγεία μας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ωστόσο ότι δεν είναι όλες οι μορφές ζάχαρης ίσες. Τα φυσικά σάχαρα στα φρούτα και το μέλι είναι μια χαρά όταν καταναλώνονται με μέτρο. Μπορεί να φαίνεται σχετικά ακίνδυνο, αλλά μέσα στο σώμα σας, το λευκό αλεύρι συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, όπως η λευκή ζάχαρη, αφού σε αυτό μετατρέπεται γρήγορα κατά τη διαδικασία της πέψης. Δημιουργεί τεράστιο στρες στο πάγκρεας και διαταράσσει τα επίπεδα ινσουλίνης τόσο πολύ, που το σώμα σας στέλνεται σε κατάσταση αποθήκευσης λίπους. Η επεξεργασία του σιταριού αφαιρεί το πιο θρεπτικό μέρος του, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των φυτικών ινών. Η επεξεργασία είναι το πρόβλημα, όχι το σιτάρι. Γι' αυτό και πάλι αποφύγεται το λευκό αλεύρι. Αυτό τώρα είναι αμφιλεγόμενο. Μας ενθαρρύνουν να πίνουμε γάλα για πιο γερά οστά, αλλά σύμφωνα με τον διατροφολόγο και συγγραφέα Patrick Holford, χάνουμε την ικανότητα να χωνεύουμε τη λακτόζη, ένα σημαντικό συστατικό του γάλακτος καθώς μεγαλώνουμε. Η διαταραγμένη πέψη προκαλεί φούσκωμα, δυσανεξία στα τρόφιμα, κάνει το σώμα μας πιο όξινο και προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση. Το πιο ανησυχητικό είναι ο τρόπος με τον οποίο το γάλα υφίσταται επεξεργασία με θερμότητα, ορμόνες, χημικά, συντηρητικά και αντιβιωτικά. Κάντε μια εύκολη αλλαγή, αν και είναι λίγο πιο ακριβή. Στο γάλα αμυγδάλου, καρύδας ρυζιού, για πιο θρεπτικές εύπεπτες εναλλακτικές λύσεις. Το πιο γρήγορο πράγμα στο γρήγορο φαγητό είναι η επιδείνωση της υγείας σας. Είναι γεμάτο τουλάχιστον 2 από τους 3 λευκούς διαβόλους, για να μην αναφέρουμε το εξαιρετικά επεξεργασμένο κρέας, το νάτριο και φυσικά τα κορεσμένα λίπη. Αυτός είναι ένας θανατηφόρος συνδυασμός που θα μειώσει το προσδόκιμο ζωής σας. Θυμάστε το ντοκιμαντέρ Super Size Me? Η καθημερινή κατανάλωση fast food για κάθε γεύμα είναι μια ακραία περίπτωση. Αλλά σε λιγότερο από ένα μήνα, η υγεία του ερευνητή επιδεινώθηκε τόσο γρήγορα που οι γιατροί του ανησυχούσαν σοβαρά για την υγεία του. Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, τον ΗΠΑ, ανέφερε ότι συνδυασμός κακής διατροφής και έλλειψης σωματικής δραστηριότητας προκαλεί 310 έως 580.000 θανάτους κάθε χρόνο. Οι τύποι τροφίμων που οδηγούν σε αυτούς τους θανάτους είναι πλούσιοι σε κορεσμένη λιπαρά, νάτριο και ζάχαρη. Τα αλαντικά έχουν εξαιρετικά υψηλή πυρεκτικότητα σε νητρικά και νάτριο, τα οποία είναι εξαιρετικά επιβλαβή για την υγεία μας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο, η κατανάλωση αυτών των κρεάτων σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχαίου εντέρου. Τα νητρικά μετατρέπονται σε νητρόδη μόλις χωνευτούν, τα οποία μπορούν να σχηματίσουν νητροζαμίνη, μια ισχυρή χημική ουσία που προκαλεί καρκίνο. Τα ντόνατς περιέχουν μερικά από τα πιο ανθυγιεινά συστατικά, όπως λευκή ζάχαρη, λευκό αλεύρι και τρανς λιπαρά. Αυτός είναι ένας θανατηφόρος συνδυασμός, όχι μόνο για τη μέση σας, αλλά και για την υγεία της καρδιάς σας. Η κατανάλωση τρανς λιπαρών και ζάχαρης έχει συνδεθεί με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και διαβήτη.
Όταν τα τρόφιμα τηγανίζονται σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να σχηματίσουν ακριλαμίδιο, το οποίο είναι γνωστό καρκινογόνο. Ο Ντέιλ Χάτις, καθηγητής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κλάρκ της Μασαχουσέτης, εκτιμά ότι το ακριλαμίδιο προκαλεί αρκετές χιλιάδες καρκίνους ετησίως στην Αμερική. Τα πατατάκια δεν έχουν μόνο υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, αλλά συχνά επικαλύπτονται και με αλάτι, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά υψηλά σε νάτριο. Αυτό αυξάνει την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη και τελικά αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Cancer Science το 2005 συνέδεσε τη διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σαλάτι με αυξημένο καρκίνο του στομάχου. Τα αναψυχτικά και τα αναψυχτικά διέτης είναι ένα μεγάλο διατροφικό όχι. Αυτά τα ποτά δεν περιέχουν απολύτως κανένα θρεπτικό συστατικό που να τροφοδοτεί τον οργανισμό σας. Ακόμη χειρότερα, γεμίζουν τον οργανισμό σας με χημικές ουσίες και ζάχαρη που στερούν από το σώμα σας θρεπτικά συστατικά. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, ανέφερε ότι η κατανάλωση μόλις 2 αναψυχτικών την εβδομάδα μπορεί να διπλασιάσει σχεδόν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο παγκρέατος. Ο Δόκτωρ Τζόσεφ Μέρκολα, Αμερικανός γιατρός και συγγραφέας best seller του New York Times, λέει ότι υπάρχουν 10 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη σε ένα μόνο κουτάκι αναψυχτικού, 30-55 mg καφείνης, τεχνητές χρωστικές ουσίες τροφίμων και θειώδη. Η σόδα δημιουργεί επίσης οξύ στο σώμα, το οποίο τελικά αποδυναμώνει τα οστά και εξαντλεί τις ζωτικές αποθήκες μετάλλων. Μελέτες έχουν δείξει ισχυρούς συσχετισμούς μεταξύ της σόδας διέτης και της παχυσαρκίας, καθώς και του διαβήτη. Έχει υποστηριχθεί ότι οι σόδες διέτης ξεγελούν τον εγκέφαλο ώστε να νομίζει ότι ο οργανισμός λαμβάνει ζάχαρη, επηρεάζοντας τον μεταβολισμό και προκαλώντας την επιθυμία για περισσότερη ζάχαρη. Η μαργαρίνη είναι επεξεργασμένο λίπος, που συχνά περιέχει πολύ ανθυγιεινά τρανς λιπαρά, τα οποία ο οργανισμός σας δεν μπορεί να επεξεργαστεί. Αυτό αυξάνει τη χοληστερόλη σας και καταστρέφει τα τυχώματα των αιμοφόρων αγκείων. Κάθε φορά που τρώμε τρόφιμα που δεν είναι φυσικά, γίνονται ένα τοξικό φορτίο για τον οργανισμό μας, ασκώντας τεράστια πίεση στο σηκώτη. Σύμφωνα με το National Health Cube, είναι πολύ καλύτερο να αποφεύγετε τις ψεύτικες μαργαρίνες βουτύρου και να απολαμβάνετε λίγες από τις πραγματικές. Οι κονσέρβες είναι ένα απόθεμα αλατιού. Συχνά θεωρούνται μια υγιεινή επιλογή τροφίμων, αλλά ορισμένες κονσέρβες σούπας μπορεί να περιέχουν έως και 890 χιλιοστόγραμμα νατρίου, που είναι σχεδόν η ποσόστοση ολόκληρης της ημέρας σας. Σε υπερβολική ποσότητα, το νάτριο προκαλεί στο σώμα σας κατακράτηση νερού, το οποίο ασκεί τεράστια πίεση στο σώμα, ειδικά στην καρδιά σας, προκαλώντας υψηλή αρτηριακή πίεση και αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, το 97% των Αμερικανικών παιδιών καταναλώνουν υπερβολικά πολύ νάτριο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των οργάνων. Αυτό δεν περιλαμβάνει τη δυσφενόλη α, που περιέχεται στις πλαστικές επενδύσεις των περισσότερων κονσερβών. Μια βιομηχανική χημική ουσία, η δυσφενόλη μπορεί να διαρρεύσει από τις επενδύσεις στο εσωτερικό των τροφίμων. Μελέτες έχουν δείξει ότι η δυσφενόλη δρά ως ενδοκρινικός παράγοντας που μπορεί να μιμηθεί τα ιστρογόνα και να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας. Το 2010, ο Καναδάς έγινε η πρώτη χώρα που κήρυξε τη δυσφενόλη τοξική ουσία. Όλοι μας είτε λίγο είτε πολύ, αυτά τα τρόφιμα τα καταναλώνουμε. Εγώ πάντως τα τρώω σε καθημερινή βάση. Μήπως σκέφτεστε σιγά σιγά να μειώσετε την κατανάλωσή τους? Εγώ πάντως το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ.